Το φιλοξενούμε από σήμερα το 41ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχαιομετρίας, το οποίο η διοργάνωση ξεκίνησε το 1961 στο Λονδίνο. Κλείσαμε δηλαδή, φέτος κλείνουμε 60 χρόνια. Την πρώτη δεκαετία οργανώνονταν στο Λονδίνο και στη συνέχεια στην Οξφόρδη, αλλά μετά έγινε διεθνές και διοργανώνεται ανά 2 χρόνια, μία φορά στην Αμερικάνικη Ήπειρο και μία φορά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το 2014, στο προηγούμενο συμπόσιο που έγινε στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο του UCLA, οι σύνεδροι ψήφισαν την πρόταση της Καλαμάτας, την πρόταση που τους παρουσίασα προσωπικά, και με πολύ μεγάλους συνυποψήφιους ήταν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνα και το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Στα 2 αυτά χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα φανεί αυτές τις μέρες για τη διοργάνωσή του, και πετύχαμε ένα ρεκόρ στο θεσμό, αυξήθηκε η συμμετοχή κατά περίπου 20%, έχουμε δηλαδή 560 εργασίες από 600 και πλέον εγγεγραμμένους συνέδρους από 52 χώρες. Είναι σημαντικό ότι αυξήθηκαν πολύ και οι χώρες. Στην προηγούμενη διοργάνωση είχαν φτάσει τις 47 χώρες, τώρα έχουμε 52 χώρες, ομάδες από 52 χώρες στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε θα αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη, όχι μόνο στην πόλη, αλλά σε όλη τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα το είχε ξαναπάρει το συμπόσιο αυτό το 1986. Είχε διοργανωθεί στο Δημόκρητο και η ομάδα που το είχε αναλάβει τότε, η ομάδα αρχαιομετρίας του Δημόκρητου, στη συνέχεια εκπαίδευσε γενναίες ολόκληρες αρχαιομετρών, οι οποίοι αυτές τις μέρες, αυτά τα χρόνια, επανδρώνουν τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια της χώρας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στη χώρα, στην περιοχή, στην πόλη. Πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε έτσι η Καλαμάτα να είναι συνυφασμένη και με ακαδημαϊκά γεγονότα και όχι μόνο με υψηλής ποιότητας προϊόντα, τουρισμό και υπηρεσίες. Και επίσης να επισημάνουμε ότι η διοργάνωση είναι για μία πλήρη εβδομάδα, ξεκίνησε σήμερα τη Δευτέρα, 8.30 το πρωί, και είναι κάθε μέρα μέχρι τις 7 το βράδυ, μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο υπάρχει εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους. Την Τετάρτη επίσης τους κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μόνο την Τετάρτη τους πάμε στην Αρχαία Μεσίνη. Και την Τρίτη το απόγευμα, αύριο στις 7 η ώρα, φιλοξενούμε, όταν τελειώσουν οι ομιλίες το απόγευμα, 7 η ώρα, φιλοξενούμε την διοργάνωση της απονομής του Τρίτου Διεθνούς Βραβείου Αρχαιομετρίας Κώστα Ναβαρίνο, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί θα τιμήσουμε για τρίτη φορά, ανά 3 χρόνια είναι το βραβείο αυτό, ένα διακεκριμένο επιστήμα του χώρου. Πιστεύουμε ότι, είμαι σίγουρη ότι οι σύνεδροι απολαμβάνουν ένα πολύ ωραίο χώρο, με πολύ ωραία οργάνωση, μια μοντέρνα πόλη. Πιστεύουμε ότι και η πόλη θα αισθανθεί το αντίκτυπο τις ημέρες αυτές. I hope you enjoy my talk. I'm going to present our work, the great temple and the surrounding buildings in the of Tenochtitlan in Mexico. Tenochtitlan was founded around 1355. A century after that, Tenochtitlan became the capital city, which are also present in the Cuban and in the Dominican source. Yeah. And therefore, tight or? No, we don't have quantitative analysis in the mineral composition, but some samples from Ottawa we have analyzed, and they do have. It's the only reported source for Mesoamerican jade. Okay. At least the studies have proven that. Most frequent grain size is between 1 and 2, and just one grain reaching up to 5 millimeters. This one here, it's visible. Most frequent grain size is in translucency for the sculptures, and we assessed color and other aspect characteristics. We just missed the largest grains so far, as we would have done in this case if we have performed the maximum grain sizes on the obtained samples. And in order to try and give some answers to these questions, we went to Paris itself